Κωνσταντίνο Συγκίνη, στρατηγό στην αποστρατεία, επιτιμό αρχηγό Υγεία. Καλησπέρα, αρχηγέ. Καλησπέρα, κύριε Καλαρίδη, και εσά και στου ακροατέ σα. Λοιπόν, βλέπουμε το. Έχουμε πει πολλέ φορέ, το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι η Ουκρανία, το πεδίο στην Ουκρανία έχει γίνει στην ουσία ένα εργαστήριο πολέμου, στο οποίο πολλοί βγάζουν συμπεράσματα. Έτσι, ή θα έπρεπε να βγάζουν συμπεράσματα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Με τη μέχρι τώρα εξέλιξη, τι συμπεράσματα βγάζουμε? Από ό,τι φαίνεται θα επιδεινωθεί η κατάσταση, επίκειται και παράδοση F-16 στους Ουκρανούς, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση και θα δούμε και τη ρωσική αντίδραση. Βλέπουμε τη χρήση αρμάτων μάχης, η οποία υποτίθεται ότι είχε εκλείψει από το πεδίο της μάχης κάθε άλλο. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα είναι από τα βασικά όπλα που χρησιμοποιούνται. Τι εκτίμηση έχετε? Κύριε Καλαρίδη, η Ουκρανία είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον περσινό Φεβρουάριο, η οποία ήδη έχουμε συμπληρώσει πάνω από ένα χρόνο και δεν έχουμε στο πεδίο τέτοια αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν ένα στρατηγικό αποτέλεσμα, τόσο για τη ρωσική πλευρά η οποία άρχισε τις επιχειρήσεις, αλλά και για την ουκρανική πλευρά, η οποία ενισχύθηκε από το δυτικό κόσμο και στην ουσία, για να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία με την ενίσχυση του δυτικού κόσμου αποτελεί την προμετωπίδα ή το, αν θέλετε, την αιχμή του δόρατος της πτήσεως έναντι της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά τώρα το στρατηγικό επίπεδο. Ερχόμαστε τώρα σε επιχειρησιακό και σε τακτικό επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσω από πέρσι το φθινόπωρο, μην ξεκινήσω από την αρχή των επιχειρήσεων. Ναι, ναι. Από πέρσι το φθινόπωρο εκτοξεύθηκε μια αντεπίθεση των Ουκρανών, ας την ονομάσουμε αντεπίθεση, επίθεση ήταν, η οποία εκτοξεύθηκε κυρίως στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία και μια μικρότερη έκταση στην περιοχή της Χερσόνας. Αυτή πέτυχε να καταλάβει τη Χερσόνα, ένα μικρό κομμάτι και ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Όμως και αυτή η επίθεση η ουκρανική δεν έδωσε κάποιο στρατηγικό αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να τερματίσει τον πόλεμο ή να οδηγήσει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, η Ρωσία ανέλαβε αυτή μια αντεπίθεση, ας την πούμε και αυτή, η οποία δεν κατάφερε να αποκαταστήσει την κυριαρχία πριν από την ουκρανική επίθεση του φθινοπόρου, αλλά κατάφερε να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία και η μάχη δινόταν για πάρα πολλούς μήνες για ένα κομβικό σημείο, ήταν η περιοχή του Μπαχμούτ, από το οποίο έχουν πρόσβαση προς κάθε κατεύθυνση οι γραμμές συγκοινωνιών. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία αμφισβήτηση. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, ο πόλεμος έχει μεταπέσει σε ένα πόλεμο φθοράς και τριβής, μακροχρόνιο, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα στο πεδίο και να οδηγήσει σε λύση του ζητήματος υπέρ ή της μιας άλλης πλευράς, όπως η κάθε πλευρά θα ήθελε να το έχει από την πλευρά. Αυτό είναι σε στρατηγικό επίπεδο. Ερχόμαστε τώρα στο επίπεδο των επιχειρήσεων, επειδή το θέσατε τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να βγάλουμε. Mm-hmm. Η κυρίαρχη δύναμη αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης είναι η χερσαία ισχύς. Αυτή είναι η οποία διαμορφώνει την κατάσταση. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι η Ουκρανία συνορεύει και με τη θάλασσα, άρα λοιπόν και θαλάσσιες δυνάμεις, η θαλάσσια ισχύς θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Τι είδαμε? Πρώτον, η Ουκρανία δεν είχε την θαλάσσια εκείνη ισχύ, η οποία να της επιτρέψει να προσβάλλει τα ρωσικά προγεφυρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν, αλλά ούτε και η ρωσική ναυτική ισχύ μπόρεσε να κάνει κάτι το αποφασιστικό, καθώς χερσαία μέσα και χερσαίες δυνατότητες, τις οποίες είχε η Ουκρανία είτε δικές της είτε απέκτησε με τη συνδρομή δυτικών δυνάμεων, δεν επιτρέπουν στην ναυτική ισχύ να κάνει την ανάλογη προβολή ισχύως και να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσει σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο επιχειρησιακό ή τακτικό αποτέλεσμα που να επηρεάσει τις επιχειρήσεις εναντίον των Ουκρανών. Άρα λοιπόν πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη χερσαία ισχύ, η ναυτική ισχύ είναι πολύ περιορισμένη, η αεροπορική ισχύ από την οποία πάρα πολλοί περίμεναν σημαντικά πράγματα, ειδικά από τη ρωσική πλευρά, έδειξε και αυτή ένα περιορισμένο ρόλο στο πεδίο της μάχης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτός που θα πρέπει να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα αυτό? Γιατί η αεροπορική ισχύς είναι τόσο περιορισμένη από πλευράς Ρωσίας? Πρώτον,
γιατί υπάρχουν σημαντικά αντιαεροπορικά συστήματα από την πλευρά της Ουκρανίας, δηλαδή και πριν την ενίσχυσή της από την Δύση, από τα συστήματα Patriot, υπήρχαν συστήματα S-300 όπως και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία περιόριζαν τη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορικής ισχύς. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, το οποίο εμάς πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι η αεροπορική ισχύς είναι πανάκριβη, είναι υψηλότητα του κόστου. Τόσο από πλευράς χρησιμοποιήσεως των πλατφορμών, δηλαδή των αεροσκαφών, όσο και των οπλικών και των πυραυλικών συστημάτων και τέλος πάντων των οπλικών συστημάτων τα οποία είναι τοποθετημένα επάνω στις πλατφόρμες αυτές. Δηλαδή, και από όψη κόστος σε τυχόν απώλεια, φαντάζομαι, έτσι. Ακριβώς. Έχουν ένα τεράστιο κόστος συν το συνδυασμό των απολειών, οι οποίες είναι φυσιολογικές να συμβούν είτε μεταξύ των αεροσκαφών της μιας ή της άλλης πλευράς, είτε και της αεράμυνας. Άρα λοιπόν η Ρωσία δεν ήταν δυνατόν να υποστηρίξει ένα τρομακτικό αριθμό εξόδων, ένα μεγάλο αριθμό εξόδων, ξέρω εγώ, 1.500, 2.000 ή 1.000 τέλος πάντων εξόδους την ημέρα, και να έχει όλα εκείνα τα οπλικά συστήματα τα οποία να βομβαρδίζουν και να προσβάλλουν τους επίγειους στόχους ή τέλος πάντων τα συστήματα αεραμύνης για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Γιατί? Γιατί η Ρωσία δεν έχει μια οικονομία η οποία είναι του μεγέθους, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών για να υποστηρίξει τέτοιου είδους αεροπορικές επιχειρήσεις. Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα που πρέπει να βγει εδώ για την Ελλάδα είναι ότι η αεροπορική μας ισχύς σε μια οποιαδήποτε σύγκρουση με την Τουρκία, την οποία απέχουμε, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, έστω και θεωρητικά, να τη συζητάμε, υπαρκεί, η δραστηριότητά της θα είναι για περιορισμένο χρόνο. Και ειδικά για μας, γιατί θα εξαρτηθεί η συνέχεια της υποστηρίξεώς μας από την παροχή εφοδίων και υλικών τα οποία θα προέλθουν από το εξωτερικό. Και όταν θα προέλθουν από το εξωτερικό, μπαίνουν δύο παράγοντες. Πρώτον, η πολιτική, κατά πόσο πολιτικά θα θελήσουν και στρατηγικά να μας υποστηρίξουν, και δεύτερον, η ύπαρξη αυτών των μέσων στην ποσότητα η οποία απαιτείται για να υποστηρίξει παρατεταμένες επιχειρήσεις. Αυτό το είδαμε ακόμα και στις χερσαίες επιχειρήσεις. Τι είδαμε? Μια τρομακτική κατανάλωση, ναι, πυρομαχικών 155 χιλιοστών, όπου ο δυτικός κόσμος ακόμα αυτή τη στιγμή, εάν συγκεντρώσει τις δυνατότητές του, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας σε οπλικά, στις ανάγκες πυρομαχικών 155 χιλιοστών. Κάνει εντύπωση πάντως, αρχηγείο, ότι αυτό δεν το είχαν προβλέψει, με την έννοια ότι τα αποθέματα της Δύσης σχεδόν στέγνωσαν από την υπερβολική κατανάλωση πυρομαχικών. Και αναρωτιέται κανείς, δεν είχαν προβλέψει άραγε την ένταση των επιχειρήσεων και τη διάρκεια τέτοια, δηλαδή δεν είχαν κάνει τους υπολογισμούς ότι θα τραβήξει σε μάκρος και σε ένταση, άρα θα χρειαστούν αποθέματα? Μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω τώρα τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη κυρίως και όχι μόνο, έτσι, για την παραγωγή πυρομαχικών και για την Ευρώπη, γιατί προφανώς έχουν βγάλει και τα δικά τους συμπεράσματα για το τι θα γίνει αν η Ευρώπη χρειαστεί να εμπλεκεί ευθέως σε κάποιο είδους πόλεμο, αλλά και για την Ουκρανία. Έβαλαν μπρος τώρα ένα πρόγραμμα δισεκατομμυρίων για την παραγωγή τέτοιων πυρομαχικών. Κύριε Καλαρίτη, εδώ ερχόμαστε μπροστά σε σκληρή πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Το 2002 ελήφθη μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επηρέασε και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το δυτικό κόσμο, ο οποίος λίγο ως πολύ ακολουθεί το ίδιο μοντέλο επιχειρήσεων. Λίγο ως πολύ, λέω. Τότε ο Υπουργός Αμήνης, ο πολύ γνωστός, ο Ντόναλντ Ράμσελ, αποφάσισε να καταργήσει την έρευνα που γινόταν πάνω στο αυτοκινούμενο πυροβόλο 155 χιλιοστών, το Crusader, το οποίο ήταν ένα πυροβόλο 155 χιλιοστών, με μεγάλες δυνατότητες βεληνεκούς, με μεγάλη ευελιξία και με πρωτοπόρες τεχνολογίες, και να μεταφέρει την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αεροπορία. Άρα λοιπόν άλλαξε το δόγμα και πήγαμε σε χερσαίες επιχειρήσεις με ελαφρές δυνάμεις, με ειδικές δυνάμεις. Αυτό ήταν το κόνσεπτ, το περίφημο, ή αν θέλετε εγώ, αυτό που ελεγόταν στη λαϊκά, το δόγμα Ράμσιν, ειδικές δυνάμεις και αεροπορική υποστήριξη. Είδαμε λοιπόν σε αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο δεν χρειαζόταν πυρομαχικά 155 χιλιοστών, δεν χρειαζόταν άρματα, δεν χρειαζόταν τίποτα, αερπιστριοφόρα. Γι' αυτό κατήργησε και το πρόγραμμα τότε ερχόμενο σε σύγκρουση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον Σιντσέκη, που είναι μια τεράστια υπόθεση, η οποία ξεφεύγει από τη συζήτησή μας τώρα. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορούμε να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κατήργησε μια πλατφόρμα που θα ήταν μια πλατφόρμα το
οποία θα έμπαιναν πύργοι αρμάτων, επιστηροφόρα κτλ. Θα αντικαθιστούσε όλη την πλατφόρμα των επιστηροφόρων οχημάτων του Αμερικανικού στρατού και πάνω θα έμπαιναν διάφοροι πυργίσκοι προσαρμοζόμενοι στο έργο και στην αποστολή που θα έκανε η ενιαία. Άρα τι θα ήταν ένα υβρίδιο μεταξύ αρμάτων μάχης και βαρύων αρμάτων και ελαφρών. Ακριβώς. Θα ήταν ένα υβρίδιο πάνω στο οποίο θα προσαρμόζονταν διάφοροι πύργοι και πλατφόρμες και θα ήταν από άρμα μέχρι ελαφρό ερπιστηριοφόρα. Με αυτό θα επιτύχαναν κοινοτυπία, κινητήρες, ανταλλακτικά και όλα τα υπόλοιπα και θα είχαν μόνο με κάποιες μικρές διαφορές επάνω τον πύργο και εξοικονομήσει. Όλα αυτά λοιπόν καταργήθηκαν και πήγαμε στο δόγμα, στο περίφημο δόγμα Ράμσελ, όπως είπα προηγουμένως, ειδικές δυνάμεις και αεροπορία. Άρα λοιπόν οι συμβατικές επιχειρήσεις πήγαν στο περιθώριο, στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίστηκαν οι λεγόμενοι νέοι πόλεμοι, οι μορφές του νέου πολέμου, υβριδικές επιχειρήσεις κάτω από τον ορίζοντα, τέλος πάντων όπως ονομάστηκαν όλες αυτές με διάφορες ονομασίες, οι οποίες όμως τις είδαμε εν κατακλείδη να αποτυγχάνουν παταγωδώς και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και ενώ αποχωρεί με τον ντροπιαστικό αυτό τρόπο που έγινε από την Καμπούλ αποχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις, ξεκινάει η σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία φέρνει στο πεδίο την χερσαία ισχύ στην πρώτη γραμμή. Και τι διαπιστώνεται τότε? Ότι δεν έχουμε πυρομαχικά, ότι δεν έχουμε άρματα, δεν έχουμε πυροβόλα, γιατί πριν πάμε στα πυρομαχικά, τι συνέβη στην Ουκρανία? Αναγκάστηκαν να αλλάξουν όλα τα συστήματα πυροβολικού της Ουκρανίας. Διότι η Ουκρανία ξεκίνησε με τα παλιά σοβιετικού τύπου πυροβόλα 152-122 χιλιοστών και τα πυρομαχικά. Όμως αυτά σιγά σιγά τα πυρομαχικά εξαντλήθηκαν και τα πυροβόλα πλέον σε ένα μεγάλο αριθμό υπέστησαν φθορές ή κατεστράφησαν. Επομένως πήγαμε σε μια αλλαγή των πυροβόλων και άρχισε σιγά σιγά ο δυτικός κόσμος να τροφοδοτεί πυροβόλα 155 χιλιοστών. Πήγαν αυτοκινούμενα, πήγαν γαλλικά, πήγαν αμερικανικά και γενικώς μαζεύτηκε μια τεράστια πληθώρα πυροβόλων 155 χιλιοστών. Μόλις αντικατέστηκε και καλύφθηκε αυτό κενό των οπλικών συστημάτων, γεννήθηκε το θέμα των πυρομαχικών, διότι οι καταναλώσεις ήταν τεράστιες. Επομένως, η στρατιωτική, η χερσαία ισχύς και γενικά τα άρματα και το πυροβολικό έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέραν όμως αυτού, τι είδαμε? Είδαμε τις πρώτες μέρες του αγώνα στην Ουκρανία να έχουν βγει διάφορες προφήτες του μέλλοντος, οι οποίοι να λένε τέλος, αυτό είναι το τέλος του άρματος, το άρμα τελείωσε και όλα τα σχετικά. Και μετά από λίγο καιρό βλέπουμε ο δυτικός κόσμος και η ίδια η Ουκρανία να ζητάει άρματα, να ζητάει ερπιστριοφόρα, τόμα και τέλος πάντων όλο αυτό το βαρύ υλικό το οποίο. Τι δεν κατάλαβαν όλοι αυτοί, οι οποίοι θεοποίησαν σε πρώτη φάση τα διάφορα διαρματικά, τα εν-λος και όλα αυτά τα τζάβελιν, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά τα διαρματικά όπλα είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν κάνεις άμυνα. Όταν όμως θες να πάνε αποκαταστήσεις την ισχύ σου, το έδαφος σου, όπως επιχειρεί η Ουκρανία τώρα, δεν θα το αποκαταστήσεις. Με τα διαρματικά, όχι. Πρέπει να έχεις άρματα, πρέπει να έχεις ερπιστριοφόρα, πρέπει να έχεις πυροβολικό, πρέπει να έχεις αεροπορική ισχύ, πρέπει να έχεις δηλαδή ένα μείγμα δυνατοτήτων χερσαίων, οι οποίες θα σου δώσουν τη δυνατότητα να ξανακαταλάβεις το έδαφος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν έχει βρεθεί άλλος τρόπος μέχρι τώρα για να επιτευχθεί όλο αυτό. Αυτό λοιπόν είχε διαφύγει από τη Δύση, από το δυτικό κόσμο και θεωρώ και σε εμάς μας έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό όλο αυτό το περίφημο δόγμα Ράμσελ, θεωρώντας ότι θα γίνουν κάποιες μικροεπιχειρήσεις, μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες και έχουμε τις δυνατότητες. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τον αντίπαλο και εξαρτάται από τους αντικειμενικούς σκοπούς του οποίους αυτός έχει θέσει και κατά πόσο είναι έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να τις υποστηρίξει σε βάθος χρόνου. Όσο παρατείνεται ο χρόνος, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν και στον ελληνικό χώρο τα προβλήματά τους από κάθε πλευρά. Από μέσα μεταφορικά, από οπλικά συστήματα, από πυρομαχικά και όπως είπα και στην αρχή, εάν δεν έχουμε υποστήριξη από το εξωτερικό, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε παραδεδαμένες επιχειρήσεις. Οπότε εμείς τώρα με βάση και το ενεξελίξει πρόγραμμα που έχουμε επανεξοπλισμού της χώρας μετά την εγκληματική 15ετή παύση, σε απόψη προτεραιοτήτων βλέπουμε ότι υπάρχει μια
προτεραιοποίηση στην ισχύ την αεροπορική. Φαντάζομαι και λόγω της ιδιαιτερότητας του δικού μας θέατρου επιχειρήσεων, έτσι, επειδή θα έχουμε αεροναυτικές επιχειρήσεις, στο πολεμικό ναυτικό με όσο αυτό γίνεται, στο στρατό τι άλλο πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προταχθεί κατά τη γνώμη σας. Για να πάμε στα δικά μας. Αυτό. Πολύ σωστά νομίζω έχει, και το λέω ξεκάθαρα και το έχω επαναλάβει αρκετές φορές, ότι πολύ σωστά επελέγει να ισχυθεί η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Διότι σαν άμεση προτεραιότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις οι οποίες κυρίως εμφανίζονται στον χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις ναυτικό, δεν μπορείς να πας εκεί και πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες μονάδες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε, γιατί γίνονται διάφορες συζητήσεις. Λοιπόν, στο Αιγαίο μπορεί να πας και με μικρότερες ναυτικές μονάδες. Mm-hmm. Μπορεί να πας και με κάποια αεροσκάφη τα οποία έχουν κάποιες μικρότερες δυνατότητες. Όταν όμως βγεις στην Ανατολική Μεσόγειο, χρειάζεσαι άλλες δυνατότητες. Χρειάζεσαι ευρείες δυνατότητες αντιπυρικιακού πολέμου, επιχειρήσεων επιφανείας, επιχειρήσεων αντιαεροπορικές, επιχειρήσεων αεραμήνης από τα σκάφη τα οποία είναι στη θάλασσα, αλλά και το κυριότερο χρειάζεσαι αεροπορική κάλυψη. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι ένα πακέτο πάρα πολύ ισχυρό για να μπορεί να κάνεις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εντελώς διαφορετικό από αυτό το Αιγαίο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο στρατός Κυράς. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο στρατός Κυράς δυστυχώς δεν έχει προσεχθεί επαρκώς. Και τι θέλω να πω, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να ξοδεύουμε χρήματα σύστολα ή οτιδήποτε άλλο. Ο στρατός για να λειτουργήσει χρειάζεται καταρχάς στελέχωση και προσωπικό. Χρειάζεται να λειτουργήσουν κάποια μικρότερα οπτικά συστήματα που είναι μικρότερου κόστους, αρκεί αυτό να λειτουργήσει. Όμως εγώ βλέπω το εξής. Ότι το 2019 που έγινε η αναδιοργάνωση, εμείς πήγαμε σε μια λογική του δόγματος Ράμσχελ. Δηλαδή ενισχύσαμε τις ειδικές δυνάμεις, θεωρώντας, φτιάχνοντας εντός εισαγωγικών έναν άλλο στρατό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, θεωρούν κάποιοι, την τουρκική απειλή, το υπόλοιπο στρατός έμεινε στο περιθώριο. Αναμφισβήτητα και χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη πρέπει να έχουμε άριστες ειδικές δυνάμεις. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση τώρα αν είναι σωστά αυτά τα μοντέλα που οργανώθηκαν. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση η οποία ξεπερνάει για την εκπομπή. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ειδικές δυνάμεις είναι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να δράσουν, είναι καθαρά επιθετικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να δράσουν και έχουν χρόνο επιβίωσης πολύ περιορισμένο. Δρούν επιθετικά και έχουν περιορισμένο χρόνο επιβίωσης. Άρα λοιπόν, παρενταμένες επιχειρήσεις δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Επομένως, θα πρέπει να στραφούμε σιγά σιγά και προς τον στρατό. Να δούμε την οργάνωσή του, το μοντέλο, τις δυνατότητες του, τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε στο Αιγαίο και στην περιοχή της Τράκης. Γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση Εργένεκων, εκεί αποκαλύφθηκαν και σχέδια ενεργείας εναντίον της Τράκης. Δεν πιστεύει κανένας ότι επειδή τους έστειλε κάποιους στρατιωτικούς στο στρατοδικείο Ερντογάν για πολιτικούς λόγους προφανών και για άλλους λόγους, ότι αυτά τα σχέδια εξαφανίστηκαν. Τα σχέδια αυτά εξακολουθούν και είναι υπαρκτά και να πρέπει να έχουμε, τα έχουμε το νου μας, ώστε αν απαιτηθεί να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν εγκληματικό να δηλώσουμε τότε ότι ξέρετε δεν περιμέναμε εκεί, όταν υπάρχει ήδη σαφής και συγκεκριμένη προειδοποίηση, η οποία έχει αποκαλυφθεί από την τουρκική πλευρά. Όπως δηλαδή είναι και ο χώρος του Αιγαίου, ένας χώρος που πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία, τεράστια προτεραιότητα, εξίσου πρέπει να δώσουμε και στον χώρο της Τράκης. Επομένως, για να μην μακρηγορώ πάνω σε αυτό, ο στρατός πρέπει να αποτελέσει και αυτός προτεραιότητα. Κυρίως τα οργανωτικά του θέματα, στελέχωσή του, ο εξοπλισμός του σταδιακά και κυρίως σε πρώτη φάση με εφόδια και υλικά τα οποία είναι κρίσιμα, και εν συνεχεία να δούμε για κάποια καινούργια οπλικά συστήματα τα οποία αν απαιτηθούν και τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στο είδος των επιχειρήσεων το οποίο θα πρέπει να σχεδιάσουμε ή τέλος πάντων αυτό το οποίο σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε σε οποιοδήποτε χώρο της περιοχής ευθύνης και της περιοχής ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Επάνω σε αυτό θα επισημάνω και το εξής. Επειδή οι Αμερικανοί έχουν στραφεί προς την Κίνα,
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πεζοναύτες έγιναν ένα εντελώς ελαφρύ πεζικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν δύναμη εισόδου, τα άρματά τους τα έδιωξαν και άλλα διάφορα βαριά υλικά και έμειναν καθαρά ελαφρύ πεζικό με υποστήριξη πυροβολικού και κάποιων πυραυλικών συστημάτων. Έχουν και την αεροπορία τους πεζοναύτες. Και τώρα αρχίζει μια ευρεία συζήτηση πώς ο στρατός θα προσαρμοστεί σε αυτό το πεδίο της Κίνας, το οποίο είναι και αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή έχουμε ναυτικά συμπλέγματα και πώς ο στρατός θα μπει εκεί και σε συνεργασία με τους πεζοναύτες θα μπορέσει να προβάλλει την ισχύ του, γιατί οι πεζοναύτες είναι ένα ελαφρό τμήμα περιορισμένων δυνατοτήτων, οπότε θα χρειαστεί κάτι πιο βαρύ στη συνέχεια για να τους υποστηρίξει αν τους αντικαταστήσει. Άρα έχει αναλογίες ο σχεδιασμός των Αμερικανών για το νησιωτικό σύμπλεγμα, για την Κινέζικη, για την θάλασσα στον Ελληνικό, με τα δικά μας εδώ, λέτε, έτσι. Δεν λέω αναλογίες, ναι, αλλά παρουσιάζεται ένα παρόμοιο περιβάλλον. Εμείς, πρέπει, ναι, να δούμε τα συμπεράσματα αλλά πρέπει να δούμε και τα συμπεράσματα τα δικά μας. Τα δικά μας, το Αιγαίο έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει η θάλασσα Κίνας και ανατολικότερα. Τα νησιά μας είναι πάρα πολύ πυκνά, είναι πολύ κοντά τα μεγάλα νησιά μας στις ανατολικές ακτές, που δίνουν τη δυνατότητα στον αντίπαλο να κάνει ακόμα και επιχειρήσεις διαπεραιώσεως. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε επιχειρησιακά, πώς αυτά θα λειτουργήσουν και το κυριότερο, πώς αυτά θα συνδυαστούν στο επίπεδο και των τριών κλάδων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε στην Ελλάδα ότι η επιτυχία ή αποτυχία, η νίκη ή η ήττα θα αποτιμηθεί σε έδαφος. Σε έδαφος στον ιδιωτικό χώρο είτε στον θαλάσσιο χώρο. Πάντως, αρχηγέ, ναι, ναι, παρακαλώ. Εκεί θα παιχθεί το τελικό παιχνίδι ανεξαρτήτως της συμμετοχής, η οποία είναι σημαντική και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποβαθμίσουμε, της ναυτικής και της αεροπορικής ισχύως. Η ναυτική και η αεροπορική ισχύς από μόνη της, από μόνες τους δεν μπορούν να έχουν προοπτικές επιτυχίες. Δεν μπορούν να έχουν ή έχουν, να το πω σωστότερα, περιορισμένες προοπτικές επιτυχίες χωρίς τη συμβολή και των χερσαίων δυνάμεων, όπως τις χερσαίες δυνάμεις συμπεριλαμβάνω και τις ειδικές δυνάμεις, αλλά και τις δυνάμεις του στρατούξερα. Ωραία, άρα κλείνοντας, αρχή, δύο σύντομες επισημάνσεις από πλευρά σας. Το θέατρο του Αιγαίου, λόγω της πυκνότητας των νησιών, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε είτε με οπλικά συστήματα είτε με δυνάμεις οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν ένα πλέγμα το οποίο να δυσκολεύσει τον εχθρό στην προσπάθεια επίτευξης του αντικειμενικού σκοπού. Σωστά. Προφανώς μας δίνει τη δυνατότητα και πρέπει να έχουμε αυτό το πλέγμα. Θα πρέπει να το δούμε δυναμικά, δεν πρέπει να το δούμε στατικά. Με την έννοια ότι πήραμε, επικαθίσαμε σε πάνω 5-10 νησιά, μεγάλα, μικρά ή ενδιάμεσα. Αλλά πρέπει να το δούμε σαν ένα δυναμικό στοιχείο, όπου έχουμε κάποια σημεία, ας το πούμε, βάσεως, και από εκεί και πέρα έχουμε την ευελιξία να μετακινούμε μέσα δυνατότητες και δυνάμεις προς διάφορες κατευθύνσεις, από τις οποίες μπορούμε να αποκρύψουμε και να αποκόψουμε τις επιχειρήσεις. Επίσης, θέλω να πω το εξής, ότι έχει εμφανιστεί στο πεδίο της μάχης, όπως είπα και για την Ουκρανία, ότι πλέον εμφανίζονται συστήματα τα οποία τα χειρίζεται ο στρατός Κυράς, τα οποία δημιουργούν απαγόρευση στο θαλάσσιο χώρο διεξαγωγής ναυτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά το πεδίο της μάχης. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά και σε ολόκληρη τις σκέψεις οι οποίες μπαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να μας βάλουν σε έναν προβληματισμό, να δούμε και τη δικιά μας, το δικό μας τρόπο χρησιμοποιήσεως των μέσων και των δυνατοτήτων τους, των δυνατοτήτων μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυνατή απειλή. Μάλιστα. Αργή, ευχαριστούμε. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αρματικό δυναμικό σχέδιο της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Αργή. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.